Φίλες και φίλοι του καναλιού, καλησπέρα. Απόψε έχουμε μια ξεχωριστή καλεσμένη, μία Κύπρια νεαρή, η οποία ζει στο εξωτερικό και εργάζεται στο εξωτερικό. Δεν θα πω τα τετριμένα διαπρέπει στο εξωτερικό, θα το καταλάβετε από την πορεία της συζήτησης αυτό. Είναι η Ιωάννα Στεφανή. Καλησπέρα, Ιωάννα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε που δέχτηκες να συνομιλήσεις μαζί μας. Η Ιωάννα είναι Κύπρια, η οποία αυτή τη στιγμή είναι υποψήφια διδάκτορ δομικής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Λοζάνης, στο Τμήμα Νευρολογίας του Πανεπιστήμιου της Λοζάνης, η οποία επικοινώνησε μαζί μου μέσω email, στο οποίο μου έγραψε ότι έχω δει κάποιο βίντεο που έκανες, ότι έχεις απορίες σε σχέση με τον κορονοϊό και το τι γίνεται, και αν ενδιαφέρεσαι μπορώ να απαντήσω τις ερωτήσεις. Σου ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα. Θέλω να σε συστήσω τώρα στους φίλους εδώ στο κανάλι. Λοιπόν, η Ιωάννα έχει πάρει το πτυχίο μυοριακής βιολογίας και γενετικής από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Άρα έχεις κάνει τη θητεία σου στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι φίλοι στο κανάλι είναι από την Ελλάδα. Έχει πάρει το μάστερ της στη δομή και λειτουργία πρωτεϊνών από το Πανεπιστήμιο του Μπάθ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και τώρα είναι στο τμήμα νευρολογίας του Πανεπιστήμιου της Λοζάνης, όπου κάνει το διδακτορικό της. Ήταν υπότροφο ΣΥΚΙ Κύπρου στις σπουδές της. Επίσης, υπότροφο ήταν και δόκτωρα στον Νίκη Θεοδοσίου, ξέρω αν το γνωρίζεις. Είναι η πιο στενή μου συνεργάτη και φίλη, και είναι και αυτή ακαδημαϊκό. Η Ιωάννα έχει συμμετάσχει στο Fame Lab το 2014 στο ΡΙΚ και έχει πάει και στον τελικό. Και αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Διδακτορικών Φοιτητών του Πανεπιστήμιου της Λοζάνης και διοργανώνει το καφέ Συντηφίκ της Λοζάνης, δηλαδή το επιστημονικό καφέ. Άρα, Ιωάννα, εκτός από επιστήμονας, είσαι ενεργά αναμεμειγμένη και στην επικοινωνία της επιστήμης. Ναι, προσπαθώ να βοηθήσω τον κόσμο να καταλάβει ότι και ο επιστήμονας είναι ένας απλός άνθρωπος. Οπότε θεωρώ πως μαθαίνουμε την επιστήμη και μετά καθήκον μας είναι να επικοινωνούμε την επιστήμη, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να καταλάβει απλά τι είναι η επιστήμη και να μην τη φοβάται. Άλιστα. Αυτές τις μέρες, Ιωάννα μου, έχουμε βομβαρδιστεί όλοι, μιλάω για μας εδώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα, για τον απλό κόσμο. Φαντάζομαι εσείς επιστήμονες έχετε βομβαρδιστεί περισσότερο από εμάς με πληροφορίες. Έχουμε βομβαρδιστεί όλοι με διάφορες πληροφορίες, οι οποίες κάποιες είναι έγκυρες, κάποιες είναι άκυρες, για το ζήτημα των ημερών που είναι η πανδημία του κορονοϊού. Πώς το λένε αυτό το κορονοϊό, έχει όνομα? Ναι, έχει ονομαστεί SARS-CoV-2 και έχει συνδεθεί με την νόσο του COVID-19. Άλιστα. Είναι SARS-CoV-2, είναι το όνομα του ιού, του κορονοϊού, που είναι ένα είδος κορονοϊού, ο οποίος σε κάποιους ανθρώπους προκαλεί την νόσο COVID-19. Αν κάνω λάθος, Ιωάννα, να με διορθώσεις, γιατί εγώ δεν είμαι επιστήμονας, είμαι απλός άνθρωπος. Σύμφωνα με το τι έχω διαβάσει και εγώ, για να ξεκαθαρίσω, δεν είμαι ούτε ιολόγος, οπότε και εγώ ό,τι έχω διαβάσει από επιστημονικά περιοδικά, ναι, αυτό. Εσύ κάνεις το μεταπτυχιακό σου στη δομική βιολογία. Ναι, εγώ μελετώ πρωτεΐνες. Μελετάς πρωτεΐνες. Τι είναι οι πρωτεΐνες? Σίγουρα δεν είναι η σκόνη που βάζουν μέσα στο shake και πίνουν αυτοί μας στο γυμναστήριο. Τι είναι οι πρωτεΐνες? Για μένα θα πω ότι οι πρωτεΐνες είναι τα πιο σημαντικά μόρια. Γιατί οι πρωτεΐνες είναι αρχικά ορίζονται ως οργανικά πολυμερή μόρια. Όλοι οι οργανισμοί είναι φτιαγμένοι από οργανικά πολυμερή μόρια, όπως είναι τα νουκλεϊκά οξέα που αποτελούν το γενετικό μας υλικό, το DNA και το RNA. Υπάρχουν τα λιπίδια, είναι επίσης πολυμερή λιπαρών οξέων και οι πρωτεΐνες είναι πολυμερή αμινοξέων, που σημαίνει είναι μεγάλες αλυσίδες που αποτελούνται από μικρές δομικές μονάδες, οι οποίες είναι τα αμινοξέα. Κάθε πρωτεΐνη φτιάχνεται από πολλά διαφορετικά αμινοξέα και μετά το πώς η αλυσίδα θα ξεδιπλωθεί στο χώρο και θα ξαναδιπλωθεί, αυτό είναι η δομή της πρωτεΐνης. Οι πρωτεΐνες έχουν λειτουργίες μέσα στο κύτταρο, δηλαδή είναι οι εργάτες του κύτταρου. Ιωάννα, σταμάτα, Ιωάννα, γιατί εμείς εδώ είμαστε laymen, lay women and laymen. Είμαστε απλοί, δεν είμαστε επιστήμονες. Λοιπόν, μόρι, τι σημαίνει μόρι, κομμάτι του ανθρώπινου κυττάρου?
Τα μόρια είναι χημικές ουσίες. Οι οποίες πού βρίσκονται τα μόρια? Παντού. Παντού. Και στους ζωντανούς οργανισμούς υπάρχουν τα οργανικά μόρια. Γι' αυτό τα ονομάζουμε οργανικά μόρια. Γιατί αποτελούνται κυρίως από άνθρακα και τέσσερα άλλα βασικά άτομα. Το άζωτο, το οξυγόνο, το θείο και το υδρογόνο. Λοιπόν, Παναγία μου, Ιωάννα, ξέρεις όλα αυτά, τα οποία εγώ στο σχολείο δυσκολεύομαι να μάθω, σε θαυμάζω. Λοιπόν, η βιολογία, που είναι, ναι, η βάση σου εσένα, εντάξει. Ναι. Το βασικό σου πτυχίο είναι στη μοριακή βιολογία και στη γενετική. Εντάξει. Ναι. Η βιολογία έχει αυτόν τον κλάδο εξειδίκευσης της μοριακής βιολογίας. Ναι. Και εσύ έχεις πάρει την εξειδίκευση αρκετά βήματα παρακάτω, ασχολούμαι συγκεκριμένα με τις πρωτεΐνες. Ναι. Για τη δομή των πρωτεΐνων. Ναι. Πώς αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο σε εμάς εδώ, πώς μπορείς να μας εξηγήσεις εσύ που ασχολείσαι από τη βιολογία, στη μοριακή βιολογία, στη δομή των πρωτεΐνων, να μας εξηγήσεις και να μπορέσουμε να καταλάβουμε εμείς που δεν είμαστε ειδικοί. Τι σημαίνει ιός και τι σχέση έχει ο ιός με τις πρωτεΐνες και με τα μόρια που μας έχεις αναφέρει. Έχει υπόψη σου ότι από αυτά που μας είπες το 1 δέκατο είναι, καταλάβαμε. Μην είσαι πτώ γι' αυτό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, για μένα τουλάχιστον, εάν εσείς σε καταλάβετε περισσότερα, γράψτε το στα σχόλια. Είμαι σίγουρη ότι όσοι είστε επιστήμονες κλάδος συναφών, τα έχετε καταλάβει σαφώς. Αλλά εγώ προσωπικά, ως επιστήμονα ανθρωπιστικού κλάδου, ή ας το πω καλύτερα, ως άνθρωπος που έχω σπουδάσει σε ανθρωπιστικό κλάδο, δεν τα καταλαβαίνω. Όπως είπα, όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούνται από οργανικά μόρια, χημικές ουσίες. Και τα πολύ. Πόσα, ναι, μόρια έχει το σώμα ενός ανθρώπου στα δικά σου κιλά και πόσα μόρια. Πραγματικά. Δισεκατομμύρια, τετράκι σε εκατομμύρια, πάρα πολλά, ναι. Πραγματικά είναι μια ερώτηση που δεν γνωρίζω. Είναι, εξαρτάται πώς το ορίζουμε. Δηλαδή, ποσοτικά, ποιοτικά, με τα κιλά, με το. Ναι, ρε παιδί μου, και μου προσπαθώ να καταλάβω, έχουμε πάρα πολλά μόρια, αμέτρητα μόρια στο σώμα μας. Ναι. Οργανικά μόρια έχουμε πάρα πολλά στο σώμα μας. Ναι. Πάρα πολλά. Δηλαδή το οργανικό μόριο είναι μια πολύ μικρή υποδιαίρεση του αρχικού σώματος του ανθρώπου, ναι. Αρχικά να πούμε ότι οργανικά μόρια μπορεί να είναι το πιο μικρό, δηλαδή το αλκοόλ. Δεν είναι το πιο μικρό, υπάρχουν πιο μικρά μόρια, αλλά. Μεγάλο, πίστεψε με, έχω ζήσει μαζί του για 5 χρόνια και πολύ μεγάλο μόριο. Λοιπόν, το αλκοόλ, δηλαδή το μόριο της αλκοόλης, θεωρείται ένα μικρό μόριο. Γιατί έχει μικρή μοριακή μάζα, αποτελείται από λίγα άτομα. Λοιπόν, τα πολυμερή, από την άλλη, είναι μεγαλύτερα, γιατί έχουν πολλές επιμέρους μονάδες, οι οποίες μπαίνουν μαζί και σχηματίζουν ένα μεγαλύτερο μόριο μετά. Τέτοια, ένα κύτταρο μπορεί να έχει χιλιάδες πρωτεΐνες, όπως επίσης το DNA μας αποτελείται από χιλιάδες επιμέρους μονάδες μικρών μορίων και μετά όλες αυτές μπαίνουν μαζί να συνθέσουν, όπως ονομάζουμε στη βιολογία, την αλληλουχία του γονιδιώματος. Μιλούμε για πολύ μικρό καταμερισμό του ανθρώπινου σώματος. Τεράστιο κατά μένα. Χρησιμοποιούμε έναν πολύ, 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 πολύ μεγεθυντικό φακό για να τα δούμε αυτά. Ναι, καταρχάς δεν μπορούμε να τα δούμε με γυμνό μάτι. Ούτε στο μικροσκόπιο δεν μπορούμε να δούμε τα μόρια. Λοιπόν, η βιολογία, λοιπόν, και εσύ που είσαι ένας εξειδικευμένος επιστήμονας από τον κλάδο της βιολογίας, έχεις φτάσει στο σημείο να μελετάς τη δομή των πρωτεϊνών, των οργανικών πρωτεϊνών, στο ανθρώπινο σώμα. Είναι οργανικές, οι πρωτεΐνες είναι οργανικές, συντίθενται σε οργανισμούς. Είδες ότι δεν ξέρω, μαθαίνω, άρα οι πρωτεΐνες είναι οργανικές. Okay. Ναι, ναι. Και λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Για τους ιούς, τι είναι η. Και να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε απλά. Λοιπόν, υπάρχει αυτό που στη βιολογία από παλιά ονομάζεται το κεντρικό δόγμα της βιολογίας. Το κεντρικό δόγμα της βιολογίας είναι ότι το DNA, που είναι το γενετικό μας υλικό που φέρει την πληροφορία, δίνει την πληροφορία να φτιαχτεί το RNA, που είναι το ενδιάμεσο μόριο που
μεταφέρει την πληροφορία και το RNA μετά μεταφράζεται, έτσι ονομάζεται στη βιολογία, σε πρωτεΐνες. Μετά οι πρωτεΐνες θα ξεκινήσουν να κάνουν όλες τις δουλειές του κύτταρου, γιατί το κύτταρο είναι η μονάδα σαν ένα εργοστάσιο που έχει πάρα πολλές πρωτεΐνες μέσα, σαν μικρούς εργάτες, που κάνουν διάφορες δουλειές. Το κύτταρο είναι πολύ μικρό κομμάτι του σώματος μας. Εν έτσι, αν θυμούμε καλά από τη βιολογία της πρώτης γυμνασίου, είναι... αποτελούμαστε από κύτταρα, τα οποία κύτταρα αποτελούνται από πολλές πρωτεΐνες, από τον πυρήνα κλπ, από άτομα κλπ. Να σε ρωτήσω κάτι. Η λέξη γονότυπος και φαινότυπος έχει σχέση με τον DNA και το RNA? Ο γονότυπος είναι στο DNA. Είναι το τι γράφει το DNA μας. Ο φαινότυπος είναι το τι θα δούμε μετά. Τώρα εξαρτάται από ποιο επίπεδο παρατηρούμε για να δούμε ποιος είναι ο φαινότυπος. Αν παρατηρούμε σε επίπεδο κυταρικό, ο φαινότυπος μπορεί να αλλάζει στις πρωτεΐνες. Αν παρατηρούμε σε επίπεδο οργανισμού, ο φαινότυπος μπορεί να είναι το σχήμα των μαλλιών μας. Δηλαδή, ο φαινότυπος ορίζεται ως προς τον παρατηρητή. Και τι άρα, οι πρωτεΐνες στα κύτταρα, ναι, είναι αυτές οι οποίες εκτελούν το φαινότυπο. Το τι είναι γραμμένο στο DNA. Δηλαδή, παίρνουν πληροφορίες, παίρνουν οδηγίες από τον DNA μας. Ναι. Και αυτές οι πρωτεΐνες μέσα στα κύτταρα μας, ναι, μεταφράζουν, χρησιμοποιώ τη λέξη μου, είπες. Μεταφράζουν, είπες. Έτσι, είπες. Οι πρωτεΐνες είναι η μετάφραση. Να, οι πρωτεΐνες είναι η μετάφραση του τι είναι γραμμένο στο DNA μας. Ναι. Είσαι καλή μετάφραση πάντως εσύ και καταλαβαίνω. Δυσκολευτήκαμε λίγο, αλλά προσπαθώ, εντάξει. Κοιτάξτε, είμαι πράγματι χαζή σε αυτά τα θέματα, αλλά ρωτάω σαν ξαθιά παρουσιάστρια, παρόλο που ακόμη η ρίζα μου έχει βγει η καστανή, γιατί θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο κάποιοι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη, που είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς, με τις ειδικές επιστήμες, θα μπορέσουν να καταλάβουν περισσότερο αυτά που μας λες. Είναι λογικό, γιατί όταν θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πόσο ο ιός μεταλλάχθηκε, πρέπει να ξέρουμε πώς γίνεται η μετάλλαξη. Λοιπόν, δασκάλα, μέχρι τώρα έμαθα ότι το DNA μας έχει γενετικές πληροφορίες. Οι πρωτεΐνες, οι οποίες είναι άτομα μέσα στα κύτταρα μας, είναι μόρια. Είναι μόρια, συγγνώμη. Τα μόρια είναι πιο μικρά από τα άτομα. Λοιπόν, να το πω πώς το χαρακτηρίζω συνήθως τις πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες χαρακτηρίζονται ως ένα βραχιόλι. Λοιπόν, οι χάντρες του βραχιολιού είναι τα αμινοξέα. Λοιπόν, ναι. Οι χάντρες στο βραχιόλι είναι τα αμινοξέα. Λοιπόν, το DNA, κάθε μετάλλαξη που προκαλείται στο DNA, οι πληροφορίες στο DNA, αυτό που γίνεται, είναι ότι μεταφράζονται σε αμινοξέα. Και εμείς έχουμε 20 αμινοξέα, τα οποία υπάρχουν στους ζωντανούς οργανισμούς, και μετά αλλάζουμε τη σειρά με την οποία μπαίνουν οι χάντρες στο βραχιόλι. Δηλαδή, έχουμε 20 διαφορετικές χάντρες να βάλουμε σε ένα βραχιόλι που είναι η πρωτεΐνη. Και μετά, ανάλογα με το τι χάντρες έχουμε βάλει στο βραχιόλι, είναι ο τρόπος που θα πάρει σχήμα το βραχιόλι. Και η έκφραση του DNA. Ναι, η έκφραση του DNA είναι το βραχιόλι. Μάλιστα. Τι είναι η ΙΗ? Λοιπόν, η ΙΗ... Είμαστε έτοιμοι να μάθουμε τι είναι η ΙΗ, πρέπει να σε περιμένω να μας μάθεις κι άλλα. Όχι, εντάξει, ναι. Δηλαδή, προσπαθούμε. Να προσπαθήσουμε. Αν δεν το καταλάβουμε, να το ξαναξενήσουμε. Θα ξαναδούμε το βίντεο, κόρη. Θα το κάνουμε πίσω, θα το ξαναδούμε. Θα σε καλέσουμε να σου αρέσει για να ξανάρθεις να μας πεις. Ναι. Υπάρχει και ένα μεγάλο debate στη βιολογία, αν είναι ζωντανή ή όχι. Γιατί στη βιολογία αυτό που καθορίζεται ζωντανός οργανισμός είναι ο οργανισμός που μπορεί να αναπαράγεται και να μεταφέρει το γενετικό του υλικό. Η ΙΗ, από την άλλη, είναι κάποιες μικρές οντότητες, οι οποίες περιέχουν γενετικό υλικό, το οποίο περιβάλλεται από λιπίδια και πρωτεΐνες. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι κύτταρα, δεν έχουν τους μηχανισμούς να μπορούν να αναπαράγονται και να πολλαπλασιάζονται μόνοι τους. Δηλαδή, και ένα λεπτό, Ιωάννα, που σε διακόπτω. Αν πετάξουμε έναν κορονοϊό SARS-2-CoV,
SARS-CoV-2, τέλος πάντων. Ναι. Αν τον πετάξουμε τον κορονοϊό πάνω στο τηλέφωνο μου, εδώ, εντάξει. Ναι. Θα το βλέπω τον ιό, ναι. Είναι πολύ μικρός. Ναι, δεν το βλέπουμε τον ιό. Και αφήσω το τηλέφωνο μου εκεί απειράχτο. Ναι. Δεν θα πολλαπλασιαστεί ο ιός. Θα αυγατέψει που μόνος του. Δεν αυγατεύει που μόνος του, όχι. Τι χρειάζεται ο ιός για να αυγατέψει, για να πολλαπλασιαστεί. Ο ιός χρειάζεται αναπαραγωγική συσκευή. Και πού τη... ναι, πού τη βρίσκει αυτή. Incubator δηλαδή, incubator. Ναι. Εντάξει, είπε προηγουμένω, συγγνώμη, σε διακόπτω πάλι, είπε τη λέξη debate. Debate σημαίνει στα ελληνικά μεγάλη συζήτηση. Ναι. Δηλαδή, κάποιοι επιστήμονε υποστηρίζουν πω είναι ζωντανοί οργανισμοί και κάποιοι άλλοι επιστήμονε πω δεν είναι ζωντανοί οργανισμοί. Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, καλή κορία. Μαθαίνει εμένα, είσαι καλή. Λοιπόν, οι ιοί λοιπόν χρειάζονται να βρουν τις πρωτεΐνες και τα ένζυμα, τα εργαλεία λοιπόν, τα οποία θα τους βοηθήσουν να αντιγράψουν το γενετικό τους υλικό, να σχηματίσουν καινούργια καψίδια και ουσιαστικά να πολλαπλασιαστούν, έτσι πολλαπλασιάζεται. Δηλαδή να βάλει γενετικό υλικό μέσα σε καψίδια και να βγει να διασπαστεί. Δηλαδή, εάν ένας ιός όπως το συγκεκριμένο τον κορονοϊό, εντάξει, βρει πρόσβαση στα κύτταρα ενός ανθρώπου, σωστά το λέω. Ναι. Και την πρόσβαση μπορεί να τη βρει από τις οπές, οπές στο δέρμα, από τη μύτη, από το στόμα, από τα μάτια. Ο συγκεκριμένος κορονοϊός εισέρχεται στο σώμα μας μέσω της αναπνευστικής οδού κυρίως, όταν αναπνεύσουμε μικροσταγονίδια που έχουν τον ιό ή αν ακουμπήσουμε κάποια επιφάνεια η οποία είχε εκτεθεί σε σταγονίδια η επιφάνεια, ακουμπήσουμε την επιφάνεια και μετά με το ίδιο χέρι βάλουμε τον ιό μέσα στο σώμα μας, είτε από το μάτι, τη μύτη ή το στόμα, αν ακουμπήσουμε κάποιες από τις οδούς που μπορούν να... Για να μυχή θα μπορούσε, π.χ. να ακδαρμένον το χέρι μου και να αγγίσω πάνω σε μια επιφάνεια που είναι ο ιός. Μπαίνει από το αίμα, αν θέλει από την αναπνευστική οδό. Χωρίς να είμαι ειδική και να ξέρω, δεν το νομίζω. Δηλαδή, δεν το νομίζω, αλλά δεν είμαι ειδική για να ξέρω το συγκεκριμένο. Ναι. Είδατε μια επιστήμονα που ξέρει να πει «Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδική για ένα πράγμα που δεν είναι ειδική». Είδατε, ένας επιστήμον δεν έχει απαντήσεις για όλα. Ένας επιστήμον προσπαθεί να μάθει. Η λέξη επιστήμον βγαίνει από το αρχαίο ρήμαν «επίσταμε», που σημαίνει «προσπαθούμε προσοχή να μάθω». Μπράβο, Ιωάννα. Να σας πω για την ηλικία της Ιωάννας. Όχι, όχι, δεν θα πω την ηλικία της Ιωάννας. Δεν είμαι μεγάλη, αλλά για να με παίρνει ο κόσμος στα σοβαρά. Γιατί να μην σε πάρει στα σοβαρά. Είσαι 26 χρονών, που σημαίνει ότι ήδη έχουν αναπτυχθεί πλήρως οι πρόσθετοι με το PLV. Άρα έχεις το ίδιο hardware με όλους εμάς τους υπόλοιπους εδώ στο κανάλι, όσοι είμαστε μάλλον 26, γιατί έχουμε και κάτω από 26. Ντρέπεσαι για την ηλικία σου. Όχι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Σκέφτεσαι ότι αν κάποιος επιστήμονας είναι νεαρός, μπορεί να μην τον παίρνει το περιβάλλον στα σοβαρά. Παρατήρησα πολλές φορές δυσπιστία ως προς το γεγονός τι θέλει τούτη η Μητσάκορούα να μας πει εμάς, και ξέρω εγώ. Δηλαδή, το να είσαι μικροκαμωμένη, το να είσαι κοπέλα, το να χαμογελάς παραπάνω, πολλές φορές προκαλεί δυσπιστία στον κόσμο να μην σε πάρει στα σοβαρά. Λοιπόν, δηλαδή, θεωρώ ότι υπάρχει ένα επίπεδο παραπάνω δυσκολίας που πρέπει να ξεπεράσεις, το γεγονός ότι ο άνθρωπος βλέπει την εμφάνιση και μετά... Ιωάννα, είπες ότι ο ιός δεν πολλαπλασιάζεται από μόνος του, χρειάζεται να βρεθεί σε έναν περιβάλλον που να τον ευνοεί για να πολλαπλασιαστεί. Ένα τέτοιο περιβάλλον είναι τα κύτταρα του ανθρωπίνου σώματος. Είπες ότι η οδή που συνήθως μπαίνει μέσα στα κύτταρα, μέσα στο σώμα μας, είναι από τη μύτη μας, από τα μάτια μας ή από το στόμα μας και κυρίως από την αναπνευστική οδό. Για το συγκεκριμένο κορονοϊό. Ναι, για τον κορονοϊό που μιλούμε. Ναι, ναι, απλά για να... Αυτό μας έλειπε να μάθουμε για όλους τους ιούς, να μάθουμε για το που μας απειλεί τη ζωή μας τώρα. Λοιπόν, πώς μπαίνει στα κύτταρα του ανθρώπου ο κορονοϊός. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος κορονοϊός τούτη τη στιγμή μεταλλάχθηκε φυσικά μέσω της διαδικασίας της φυσικής επιλογής. Τούτο είναι φυσικό, συμβαίνει. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί εξελίσσονται.
και γίνονται μικρές αλλαγές στο DNA τους. Περνούν τη διαδικασία της εξέλιξης, που σημαίνει ότι μπαίνουν μικρές μεταλλάξεις. Αυτό που λέμε μεταλλάξεις είναι να αλλάζει λίγο η χημεία του γενετικού του υλικού. Λοιπόν, όταν αλλάξει αυτή η χημεία του γενετικού του υλικού, αλλάζει η πληροφορία που θα δώσουν μετά. Που σημαίνει ότι στις πρωτεΐνες τους, που θα είναι το τι θα δούμε μετά, θα υπάρχουν αλλαγές στις χάντρες που είπαμε, τα αμινοξέα. Αλλαγές στη σειρά τους. Είτε στη σειρά τους, είτε στο μέγεθός τους, είτε στο... Αν, ας πούμε, είχαμε μια πορτοκαλί χάντρα, θα έχουμε μια κίτρινη χάντρα. Δηλαδή, ξέρουμε κάποια αμινοξέα που είναι γνωστά, όπως η τρυπτοφάνη κλπ. Αυτά από το γενετικό κώδικα μπορούν να αλλάξουν και αντί τρυπτοφάνης, παραδείγματος χάρη, να έχουμε αλανίνη ή γλυκίνη. Τα αμινοξέα. Λοιπόν, μπορούν να αλλάξουν. Να μπει κάποιον άλλο στη θέση του άλλου. Αν μπει κάποιον άλλο να αμινοξεί στη θέση του άλλου, μπορεί καμιά φορά να μην έχει επίδραση στη ζωή, στη ζωή ή στη λειτουργία της πρωτεΐνης, ή μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση ή καταστροφική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κορονοϊός αυτός εξελίχθηκε σε μία μορφή η οποία επιτρέπει στο γενετικό του υλικό να καθορίσει αλλαγές πάνω στις πρωτεΐνες του σε 6 αμινοξέα, σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν παρατηρήσει οι επιστήμονες. Δηλαδή, έχουν μελετήσει την αλληλουχία του γενετικού του υλικού. Οι επιστήμονες σε όλον τον κόσμο, σε διάφορα ερευνητικά εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, κρατικά κέντρα κλπ, έχουν απομονώσει τον ιό σε εργαστήρια και τον μελετούν. Ναι, δηλαδή δεν απομονώνει τον ιό ακριβώς. Αυτό που έκαναν είναι ότι πήραν δείγμα, βρήκαν το γενετικό υλικό, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε το γενετικό υλικό μόνο του. Μελέτησαν την περιοχή του γονιδίου στο γενετικό υλικό που δίνει την πληροφορία για τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη, λοιπόν, και παρατήρησαν αυτές τις αλλαγές. Θέλεις σε πόσες χώρες το μελετούν? Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά είναι παγκόσμια. Δηλαδή, χιλιάδες ερευνητές από όλο τον κόσμο έχουν μπει στην προσπάθεια να μελετήσουν τον ιό ταυτόχρονα. Στην Αυστραλία έχω ακούσει και στην Αμερική και στην Κίνα και στην Ελβετία που είσαι εσύ εκεί. Δεν το μελετούν. Στην Γερμανία. Μελετούν. Έχουν μπει από κάθε πανεπιστήμιο. Κάθε πανεπιστήμιο κάνει τη δική του προσπάθεια και κάθε ερευνητικό κέντρο ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουν. Για το δικό μου πανεπιστήμιο ξέρω ότι τώρα συστήνουν ομάδες οι οποίες όσοι έχουν γνώση σε ιολογία είτε σε αυτό που λέμε το πεδίο της βιοπληροφορικής, που είναι κάτι που δεν είχαμε παλιότερα, είναι ένα καινούριο πεδίο της βιολογίας. Πεδίο της βιολογίας, το οποίο δίνει πολύ μεγάλη βοήθεια αυτή τη στιγμή στους επιστήμονες, γιατί έχουν αναπτύξει τα μαθηματικά, τα οποία τους βοηθούν να αναλύουν όλη τη γνώση της βιολογίας. Οπότε το Πανεπιστήμιο μου συστήνει ομάδες τέτοιες για να μελετήσουν. Παρ' όλα αυτά, ξέρω ότι από τις πιο προχωρημένες μελέτες είναι στο Ινστιτούτο Παστέρ της Γαλλίας, οι οποίοι... Νομίζω ένα μήνα μετά που η Κίνα ανακοίνωσε την επιδημία, κατάφεραν να απομονώσουν το γονιδίωμα του ιού και να το μελετήσουν. Και σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Medicine στις 17 Μαρτίου, κάποιοι ερευνητές, δεν θυμάμαι το πανεπιστήμιο, λοιπόν, νομίζω ήταν από αγγλικό πανεπιστήμιο, αλλά μπορεί να κάνω λάθος, οπότε αν είναι να το κοιτάξουμε μετά. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, κάποιοι ερευνητές μελέτησαν με φυλογενετικές μελέτες, αυτό ονομάζεται, το οποίο είναι, πήραν το γονιδίωμα του ιού, του συγκεκριμένου που προκαλεί την νόσο αυτή τη στιγμή, και το έκαναν σύγκριση με παλιότερες αλληλουχίες, παλιότερη πληροφορία που είχαν για άλλες μορφές, πιο παλιές. Είχε δύο κορονοϊούς παλιότερα, οι οποίοι προκαλέσαν... Ναι. Επιδημία, όχι πανδημία, τότε επιδημία. Ήταν ο SARS και ο MERS. Ναι. Τούτος σε συγγενείς τους.
Είναι, προέρχονται ήδη, είναι όλοι νομίζω. Αυτά μπορεί να μας τα απαντήσει καλύτερα ή ο λόγος, αλλά νομίζω είναι όλοι κορονοϊοί που ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Και λοιπόν, αυτό που είπαν οι επιστήμονες στη μελέτη που δημοσίευσαν είναι ότι ο συγκεκριμένος ιός που έχουμε σήμερα προέρχεται από τον παλαιότερο SARS που είχαμε, μόνο που φέρει κάποιες μικρές αλλαγές, οι οποίες ήρθαν λόγω της εξέλιξης. Τούτη η εξέλιξη, Ιωάννα, έλαβε μέρος μόνο σε ανθρώπους ή μπορεί και σε ζώα. Γιατί οι κορονοϊοί έχουμε να ακούσει ότι υπάρχουν και σε πτηνά και σε θηλαστικά. Άλλα εκτός από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι θηλαστικό. Ξέρουμε αν αυτές οι μεταλλάξεις έγιναν σε άνθρωπο ή σε ζώο, άλλο ζώο. Σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν 3 εβδομάδες, ο συγκεκριμένος ιός μπορεί να προέρχεται από 2 πιθανά σενάρια. Το ένα σενάριο λέει ότι ο ιός μεταλλάχθηκε στις νυχτερίδες και πέρασε στον άνθρωπο μέσω κάποιου άλλου ενδιάμεσου ζώου. Ιωάννα μου, με κάποιον τρόπο, μέσω ενός ζώου, το οποίο εικάζεται ότι είναι ο Παγκολίνος και στη συνέχεια το κουνάμι, αλλά δεν ξέρουν ακόμα τι είναι σίγουρα, αυτός ο μεταλλαγμένος κορονοϊός έχει έρθει στον άνθρωπο. Και η επιδημία, η οποία έχει εξελιχθεί σε πανδημία, ξεκίνησε στην Κίνα. Γιατί ήδηκα στην Κίνα? Δεν γνωρίζουμε ακριβώς γιατί ξεκίνησε στην Κίνα. Κάποιος πιθανός λόγος που θα μπορούσαν να μας δώσουν οι επιδημιολόγοι είναι ότι η Κίνα και η συγκεκριμένη περιοχή είναι αρκετά πυκνοκατοικημένη. Εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη. Εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη. Αν σκεφτούμε δηλαδή και θυμηθούμε ότι επί βιομηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη υπήρχαν πάρα πολλές επιδημίες, πανόλης κλπ. Κολέρας, λέπρας. Όλα, γιατί ήταν η στιγμή όταν ο κόσμος μετακινήθηκε στα αστικά κέντρα και ξεκίνησαν να μένουν πιο κοντά, πιο πυκνοκατοικημένα. Οπότε όταν ξεκινά κάτι, μεταδίδεται πιο εύκολα όταν ο κόσμος είναι σε κοντινή απόσταση. Είναι φυσικό ο ιός να εξελίσσεται, ειδικότερα για μικροοργανισμούς όταν μιλάμε. Ναι, είπαμε ο ιός δεν μπορεί να μην είναι ζωντανό, αλλά όσο μικρότερη είναι αυτή η μονάδα η οποία φέρει γενετικό υλικό, τόσο πιο εύκολα είναι να συγκεντρώσει μεταλλάξεις. Γιατί οι δομές του είναι πιο μικρές και πιο απλές. Λοιπόν, αυτές οι μεταλλάξεις, όταν του δώσουν κάποιο πλεονέκτημα, γιατί οι μεταλλάξεις δίνουν και πλεονέκτημα, τότε είναι εύκολο να βοηθήσει την ανάπτυξή του. Αυτό είναι το πλεονέκτημα. Του δίνει πλεονέκτημα. Οι μεταλλάξεις στα ελληνικά είναι mutations στα αγγλικά. Ναι. Mutations. Λοιπόν, ναι, δηλαδή τις λέμε πλεονέκτημα γιατί τους δίνουν έξτρα δυνατότητες ώστε να μπορούν είτε να αναπαράγονται πιο εύκολα και για να αναπαραχθούν πιο εύκολα είναι αυτό που λέμε ότι ο συγκεκριμένος ιός τώρα είναι πιο επιθετικός. Δηλαδή αυτό που κατάφερε ο συγκεκριμένος ιός να κάνει είναι να μπορεί να αλληλεπιδρά με τα ανθρώπινα κύτταρα καλύτερα ώστε να μπορεί να τα προσβάλλει πιο εύκολα και να μπαίνει μέσα, να αναπαράγεται και να διασπείρεται. Γιατί έχουμε πρόβλημα σήμερα? Γιατί νομίζω κάτι παρόμοιο κάνει ο ιός της γρήπης. Ναι. Και όμως δεν έχουμε πανδημία γρήπης, έχουμε επιδημία γρήπης. Γιατί ποια είναι η άλλη διαφορά της γρήπης, της γρήπης που είχαμε φέτος, γιατί νομίζω έχει μεταλλάξει κάθε χρόνο η γρήπη, ναι. Και πολλές ναι. Ίσως, ναι. Ναι, όπως όλοι, ναι, μεταλλάσσει. Τον κορονοϊό. Γιατί είναι τόσο φοητσάρικος τούτος? Ο κορονοϊός δεν ήταν φοητσάρικος στο παρελθόν, γιατί ο συγκεκριμένος ιός είναι πρώτη φορά που προκαλεί τόσο μεγάλη απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Και ο λόγος που μας φαίνεται τόσο πρωτόγνωρο σήμερα για τα δεδομένα του 21ου αιώνα είναι γιατί για πρώτη φορά, λέω, στον 21ο αιώνα μας λείπει ένα εμβόλιο από την αρματαποθήκη. Λοιπόν, αν σκεφτούμε ότι 150 χρόνια πριν που δεν είχαμε τα εμβόλια, οι πανδημίες ήταν πολύ συχνές και κάτι το οποίο οι άνθρωποι για να το αντιμετωπίσουν τότε
κάθονταν σπίτι τους, όπως μας κάνουμε τώρα. Ναι, όπως μας κάλεσαν εμάς τώρα να κάνουμε. Πολλά από όσα κάνουμε τώρα, έκαναν τα 100 χρόνια πριν στην Ισπανική γρίπη. Η διαφορά είναι με τη γρίπη σήμερα, ότι για τη γρίπη κάθε χρόνο έχουμε καινούριο εμβόλιο. Γιατί οι επιστήμονες μελετήσαν αρκετά το συγκεκριμένο ιό και ξέρουν πώς να βγάλουν κάθε χρόνο καινούριο εμβόλιο. Θέλω να πω κάτι, Ιωάννα μου. Είναι εύκολο να δημιουργηθεί ένα εμβόλιο για έναν ιό που δεν έχει δημιουργηθεί εμβόλιο στο παρελθόν, όπως τον κορονοϊό SARS-CoV-2? Όχι. Δεν είναι. Ναι. Άκουσα ότι μπορεί να πάρει από ένα χρόνο, ανάμιση χρόνο, να γίνει το εμβόλιο. Ναι, στην καλύτερη, αν έχουμε τη γνώση να ξέρουμε πού πρέπει να στοχεύσει το εμβόλιο και πώς πρέπει να είναι το σωστό εμβόλιο, θα πάρει 18 μήνες μέχρι το εμβόλιο να είναι διαθέσιμο στην αγορά. Αυτό γιατί πρέπει να γίνουν οι κλινικές δοκιμές που έχουν εγκριθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ώστε να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα, αλλά και την ασφάλεια του συγκεκριμένου φαρμάκου ή εμβολίου. Γιατί μια φορά μπορεί να προκαλεί τοξικότητα. Οπότε θέλουμε να προφύγουμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν ο ιός μπαίνει μέσα στο σώμα, στον οργανισμό, και αναπαράγεται, τότε αντιδρά το ανοσοποιητικό σύστημα και παράγει τα λεγόμενα αντισώματα? Ναι, λοιπόν. Πάω στα απλοϊκά πάλι. Όχι, ωραίο, αρέσει μου η συγκεκριμένη ερώτηση. Λοιπόν, ο ιός μπαίνει στα κύτταρά μας. Όταν μπαίνει στα κύτταρά μας, κάθε κύτταρο μπορεί να καταλάβει ότι εμπήκε ένας ιός μέσα. Και αν το πούμε στην αργό, χάκαρεντο. Γιατί ο ιός χακάρει το κύτταρο και χρησιμοποιεί τις δικές του δομές του κυττάρου για να παράξει πράγματα προς όφελος του ιού. Το κύτταρο, ναι, μεν κατάλαβε ότι κάτι γίνεται μέσα του και δίνει σήματα προς το εξωτερικό περιβάλλον. Το εξωτερικό περιβάλλον είναι όλος ο οργανισμός. Εξού και θα περάσουν τα κύτταρα του ανοσοποιητικού, που ας πούμε είναι η αστυνομική του οργανισμού, και θα δουν ότι το συγκεκριμένο κύτταρο έφκαλε σήμα ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μου. Αυτό το σήμα που βγάλει είναι μικρά μόρια πρωτεΐνης και τα δείχνει προς το ανοσοποιητικό. Α, τα αντισώματα είναι πρωτεΐνης. Ναι, αλλά είναι άλλες πρωτεΐνες. Κυρία μου, δηλαδή, εσύ αυτό που μελετάς είναι η ουσία του είναι. Α, ναι, έτσι πιστεύω εγώ. Γι' αυτό μου τα μελετάς. Εσύ μελετάς την ουσία του είναι με τη διδακτορική σου έρευνα και τη μεταπτυχιακή σου. Wow. Όσοι επιστήμονες μελετούν πρωτεΐνες, πιστεύουν ότι είναι τα πάντα. Και εγώ έτσι πιστεύω, αλλά μελετούν πρωτεΐνες, οπότε δεν ξέρω. Κατάλαβα ότι μελετάς την ουσία του είναι. Άρα είσαι μια άλλη φιλόσοφος. Βιοφιλόσοφος, θα έλεγα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να το κλείσουμε κάπου το βίντεο, για να έχουμε και χώρο, είσαι δεχτή... ερωτήσεις που θα μαζευτούν στα σχόλια αυτού του βίντεο, να τις δεις και να κάνουμε ένα νέο βίντεο που να απαντήσεις τα ερωτήματα. Ναι, αλλά για πράγματα που ξέρω. Δηλαδή... η επιστήμονας λέει, εάν άπτονται της δικής μου εξειδίκευσης. Ναι, μέχρι τις πρωτεΐνες, μέχρι το τι γίνεται στο κύτταρο, πόσο ο ιός μπορεί να προσβάλλει το κύτταρο και για το πώς γίνονται μελέτες σε προσπάθειες που τους επιστήμονες για να αναπτύξουν φάρμακα και εμβόλια σε θεραπείες. Λοιπόν, Ιωάννα μου, εμείς που δεν είμαστε ερευνητές, που δεν είμαστε στα εργαστήρια, που δεν διούμε τη μάχη με τον χρόνο για ανάπτυξη εμβολίου, για κατανόηση του ιού κλπ. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε την ανθρωπότητα? Συνειδητά, το πιο σωστό πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμοδίων υγείας, των εκάστοτε αρμοδίων υγείας για το κάθε κράτος. Γιατί και εγώ δεν είμαι αρμόδιος υγείας και ακολουθώ το τι μας λένε οι υγειονομικές υπηρεσίες. Δεν είναι αρμόδιοι για την υγεία μας. Σε κάθε κράτος. Στην Κύπρο είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες. Ακριβώς δεν είμαι σίγουρη ποιος ανακοινώνει κάθε φορά τα μέτρα. Ποιος είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αλλά γενικά όλοι ακολουθούν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτές τις μέρες γίνεται ένα debate. Γενικά, δεν ξέρω αν είναι μόνο ανάμεσα στους επιστήμονες ή και ανάμεσα στο κοινό, για το αν πρέπει όλοι να φοράμε μάσκα όταν βγαίνουμε από το σπίτι ή όχι. Έχεις θέση σε αυτό? Δεν έχω θέση, γιατί δεν είμαι ούτε επιδημιολόγος ούτε γιατρός.
Λοιπόν, απλώς το θέμα είναι ότι... Ξέρεις γιατί ανησυχεί. Ανησυχεί γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας άλλα έλεγε στα reports του τον Ιανουάριο, άλλα έλεγε τον Φεβρουάριο, άλλα έλεγε αρχές του Μάρτη και άλλα λέει τώρα. Δεν αυτό είναι... γιατί συμβαίνει. Θα σε ρωτήσω να μου απαντήσει εν πάση ειλικρινή. Είναι δυνατόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να γνωρίζει πράγματα και να μας τα αποκρύβει επίτηδες ή τώρα τα μαθαίνουμε μέσα από τις έρευνες που εξελίσσονται σιγά σιγά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν θέλει να τα αποκρύψει, γιατί να ήθελε, έχουμε αρκετά προβλήματα και όταν υπάρχει λύση θα είναι οι πρώτοι που θα μας τη δώκουν. Λοιπόν, το θέμα είναι με τη μάσκα συγκεκριμένα, οι ανακοινώσεις που μας έλεγαν από πριν δεν είναι ότι μη φοράτε μάσκα. Οι ανακοινώσεις που μας έλεγαν είναι ότι η μάσκα δεν σε προστατεύει να κολλήσεις από τον ιό, το οποίο είναι αλήθεια. Λοιπόν, γιατί αν φορήσουμε εμείς τη μάσκα και μετά ακουμπήσουμε με το χέρι μας μια επιφάνεια και μετά πάμε και βγάλουμε τη μάσκα και ακουμπήσουμε την επιφάνεια και ακουμπήσουμε και το στόμα μας, προσβληθήκαμε. Λοιπόν, το γεγονός ότι φοράς μάσκα ή γάντια δεν σε προστατεύει. Το θέμα είναι να χρησιμοποιούμε σωστά. Για τον κόσμο μας ακούει. Εάν έχω στη διάθεσή μου μάσκες και γάντια, γιατί υπάρχει και έλλειψη στις μάσκες από τέτοιο. Αν θα τα χρησιμοποιήσω, θα τα χρησιμοποιήσω σωστά. Ναι. Η σωστή χρήση θα τιμούμε εμείς. Εδώ υπάρχουν άπειρα βιντεάκια στο YouTube, και στο Facebook, και παντού, τα οποία δείχνουν και πώς παίρνουμε τα χέρια μας, και πώς βγάζουμε το γάντι, και πώς βάζουμε τη μάσκα, και πώς βγάζουμε τη μάσκα. Δεν χρειάζομαστε τα απλά να μας τα πεις εσύ. Ναι. Που θέλω να σε ρωτήσω, τι γνωρίζουμε για τη σταθερότητα του ιού, αν ο ιός είναι να παραμείνει όπως είναι, ή αν θα έχει άλλες μεταλλάξεις που να κάνουν πιο δύσκολο πράγμα για τους επιστήμονες να κάνουν το εμβόλιο. Ξέρουμε κάτι? Προς το παρόν δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες που να μας λένε. Δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες και το ξεκαθαρίζω γιατί διασκέδασα διάφορα εγώ στο ίντερνετ. Δεν ξέρουμε πραγματικά ποια είναι η σταθερότητα του ιού σε διάφορες καταστάσεις, είτε αυτές είναι οξύτητα, είτε αυτές είναι θερμοκρασία. Δεν γνωρίζουμε πώς αλλάζει. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ο ιός καταστρέφεται με το σαπούνι, γιατί όπως είπα, ο ιός καλύπτεται από έναν κέλυφος λιπιδίων. Πώς καταστρέφουμε τα λίπη? Με σαπούνι πάντα καταστρέφουμε τα λίπη. Οπότε για να καταστρέψουμε τον ιό χρησιμοποιούμε το σαπούνι. Είναι το πιο αποτελεσματικό μέχρι τώρα. Δεν είναι ανάγκη να είναι αντιβακτηριακό δηλαδή. Μα ο ιός δεν είναι βακτήριο. Α, μπράβο. Μα, το ιό πνεύμα σκοτώνει τον ιό? Το ιό πνεύμα καταστρέφει το γενετικό υλικό, τα νουκλεϊκά οξέα. Καταστρέφει το γενετικό υλικό του ιού. Οπότε συνδυαστικά όλα αυτά, δηλαδή πλένουμε τα χέρια μας, απολυμμένουμε τις επιφάνειες με 70% ινό πνεύμα. Έχουν δει... Εγώ είχα έναν καθαριστικό για τις βούρτσες του μακιγιάς, ναι. Ο οποίο είχε, λέει, σκοτώνει 99,9 των τζέρβς. Τα τζέρβς είναι τα μικρόβια? Όβια, όλα. Ο ιός όμως είναι μικρόβιο. Ο ιός είναι μικρόβιο. Α. Συγγνώμη. Και όταν τελείωσε το τον τζέρι, δεν μπορούσα να το αγοράσω. Εγώ αγόρασα καθαρό νινόπνευμα 96% αρκού και βάλα το μέσα. Μια χαρά. Και γι' αυτό καταστρέφει το δέρμα μου που το πιτώ. Ναι. Σε μένα. Λοιπόν, θα σου κάνω μερικές τελευταίες ερωτήσεις και θα βάλουμε έναν τελεία. Θα βάλουμε τελεία γιατί με έναν άρεσε μου και είμαι σίγουρος ότι θα αρέσει στον κόσμο στο κανάλι. Κοριόνα. Ναι. Κατασκευάστηκε σε εργαστήριο εντός ο ιός ή στη φύση? Σκεύασα το τσεντούτο. Συγγνώμη που γέλασα για τη φυσική αντίδραση. Λοιπόν, είναι ότι σκεύασα διάφορα σενάρια και πιστέψτε με ότι σε τούτα τα σενάρια φτάσαν και οι επιστήμονες να αναρωτηθούν γιατί ο κόσμος επιμένει ότι φτιάχτηκε σε εργαστήρια και φοάται τόσο πολλά. Αυτό να το αναλύσουμε οι ψυχολόγοι γιατί ο κόσμος επιμένει στις θεωρίες συνωμοσίας. Είναι θεωρία συνωμοσίας ότι φτιάχτηκε σε εργαστήρια. Λοιπόν, επιστημονικά δεν ισχύει. Λοιπόν, επιστημονικά είναι τσόφτα ότι έγινε σε εργαστήριο εντός ο ιός. Τσόφτα. Ναι, γιατί οι επιστήμονες... Τσόφτα στην Κυπριακή σημαίνει χαζομάρα, βλακεία, ηλιθιότητα, ναι. Ναι, γιατί... οι επιστήμονες... Ότι είναι ηλίθιοι άνθρωποι που το λένε, είναι ηλίθιος σαν ιδέα, εντάξει. Χρησιμοποίησαμε... Έχω κάτι και εγώ στο παρελθόν θύμα θεωρίας συνωμοσίας, όταν ήμουν στα 20, ήμουν στα 22, ήμουν στα 23, γι' αυτό δείχνω κατανόηση στους ανθρώπους που πιστεύουν στις θεωρίες συνωμοσίας. Γιατί είναι κάτι που είναι εύκολο να το πιστέψεις. Δεν είναι χαζοί άνθρωποι, είναι χαζή ιδέα που μεταδίδεται στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, όταν έχουμε απορίες, καλό θα ήταν να κοιτάζουμε αν υπάρχει και η επιστημονική απάντηση. Και η επιστημονική απάντηση είναι ότι επίαν οι επιστήμονες
και έκαναν πειράματα για να μελετήσουν και να κοιτάξουν αν όντως το συγκεκριμένο σενάριο ισχύει. Διότι είναι που είδαν ότι ο ιός είναι φυσικός. Προήλθε φυσικά, είναι ο συγκεκριμένος που εμόλυνε για χρόνια και ξέραν ότι εμόλυνε διάφορα ζώα και πτηνά. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, δεν είχε προκαλέσει μέχρι τόσα χρόνια προβλήματα με την ανθρώπινη υγεία, γιατί δεν ήταν τόσο επιθετικός. Εφόσον είπαμε ότι εξελίχθηκε πλέον, απλά άλλαξε 6 αμινοξέα του και έγινε πιο επιθετικός. Άρα οι επιστήμονες είδαν ότι... 6 αμινοξέα. Όχι ένα, όχι δύο ή τρία, 6. Ναι, αλλά μιλούμε ότι αλλαγή σε 6 αμινοξέα τώρα είναι το απειραελάχιστο που μπορούσε να γίνει, σε βλέπουμε τη δύναμη που έχουν 6 αμινοξέα να προκαλέσουν πανδημία. Wow. Ναι. Έξι πανδημία ακριβώς τι σημαίνει σε επιστημονικό γλωσσάρι? Ναι, σε επιστημονικό γλωσσάρι είναι να μας το εξηγήσουν οι επιδημιολόγοι. Πανδημία όπως σημαίνει η εξάπλωση μιας ασθένειας που μπορεί να στοιχίσει τη ζωή και να κινδυνεύουν πολλοί άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Γενικά νομίζω ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πώς μπορούμε να ονομάσουμε μια πανδημία και είναι μετά από συγκεκριμένον αριθμό μολυσμένων ατόμων. Λοιπόν, άρα δεν φτιάχτηκε στο εργαστήριο fact, επιστημονικό αποδεδειγμένο με τον τρόπο που μας είπε η Ιωάννα για πάνω από μία ώρα, τον οποίο εγώ δεν κατάλαβα το 1/10 από αυτά που μας είπε, αλλά επειδή είναι πολύ όμορφη και πολύ γλυκιά και πολύ ευγενική και πολύ κατανοητική, να ξαναδώ το βίδεο και να καταλάβω τα 2/10. Να ξαναδώ, να καταλάβω τα 3/10. Να στείλουμε το paper, να το διαβάσετε, και αν έχετε απορίες να μου πείτε. Μάνα μου, εσύ που θα λαλείς απλά και δεν τα καταλάβουμε, ναι, εγώ τουλάχιστον και θα καταλάβουμε το paper. Το paper σημαίνει επιστημονική μελέτη, η οποία δημοσιεύεται σε έγκριτον επιστημονικό περιοδικό. Λοιπόν, δυνατόν τον ιό να τον κατασκεύασε μια χώρα για να κάνει ζημιά σε άλλη χώρα? Το συγκεκριμένο, όχι. Τώρα, το τι κάνουν με τα βιολογικά όπλα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος όχι. Ο συγκεκριμένος όχι, είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, τώρα πάμε, τελειώνουμε με τα επιστημονικά σου. Τώρα είσαι η Ιωάννα, είσαι 26 χρόνια, είσαι Κύπρια, ζεις στην Ελβετία, φοβάσαι? Για την υγεία μου? Ναι. Προσπαθώ να μην φοβάμαι, δηλαδή θεωρώ πως είμαι ασφαλής, είμαι σπίτι μου, κάθομαι σπίτι μου. Πρόσεχε από τον καυτό καφέ, μία εβδομάδα ακριβώς πριν, έπαθε κάποιο δευτερόλεπτο στο πόδι. Ναι, προσέχω σε σπίτι μου, δεν ότι σπίτι μου μπορεί να μην πάθουμε κάτι, αλλά ναι, προσέχουμε τον καυτό καφέ, γενικά. Ναι, προσέχουμε τα πάντα. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι... για τους αγαπημένους σου ανθρώπους στην Κύπρο, την οικογένειά σου, τους μεγαλύτερους από την οικογένεια. Ανησυχώ περισσότερο για την οικογένειά μου στην Κύπρο και για τους παππούδες. Λοιπόν, Ιωάννα, μου συμβούλεψε με τσιμάς. Συμβουλεύω τους να ακούν τις οδηγίες. Δηλαδή, δεν είναι πολλά δύσκολο. Διούμαστε στις οδηγίες για κάποιο λόγο. Οπότε, όπως εγώ εδώ πέρα δεν ξέρω και ακολουθώ τις οδηγίες που μου δίνουν, να κάτσω σπίτι μου, θα κάτσω σπίτι μου. Συμφωνώ ή όχι, θα κάτσω σπίτι μου. Λοιπόν, για να τηγανίζω κανένα αυγό. Έτσι, ναι. Λέω. Να κάτσουν σπίτι, να προσέχουν, να μην πλένονται, αλλά το κάθομαι σπίτι δεν σημαίνει κάθομαι σπίτι και κάνω πάρτι με τους φίλους μου ή φωνάζω τις θείες μου που δίπλα και φέρνουμε και τη γειτόνισσα. Είναι το πάρτι που ακούσαμε σε ένα σπιτικό να γίνει πάρτι κορονοϊού. Πραγματικά. Και λέει, σέρβιρα επιδόρφε τον κορονοϊό, λέει, ή δωράκι, λέει, όπως έβγεις από το πάρτι που σου, το γενεθλίο που σου δίνουν δωράκι, δώσα δωράκι τον κορονοϊό. Λοιπόν, Ιωάννα, μου βάζω μια ανατελεία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχες την υπομονή να αντέξεις τη δική μου κατάσταση με τις ερωτήσεις που κάνω, οι οποίες φαίνεται ότι τελειώσα κλασικό στο σχολείο, ναι. Έχω να πω, εντάξει, αν δεν ξέρουμε και έχουμε απορίες, έτσι να ακούγονται, αλλά τουλάχιστον να ρωτούμε τις απορίες μας και πώς σωστά. Στα σχόλια οι φίλοι που θα παρακολουθήσουν το βίντεο, στα σχόλια του YouTube όμως, όχι στα social media, γιατί μπορώ να τα μαζέψω, στα σχόλια του YouTube, όποιος έχει κάποια απορία σχετική να τη γράψει, θα σου στείλω το link, Ιωάννα, για να το έχεις και όταν θα έχουμε ξανά την ευκαιρία, στις επόμενες ημέρες, καραντίναν έχουμε, Skype έχουμε, να κάνουμε και ένα δεύτερο, πιο χρήσιμο ίσως από το πρώτο, ή πιο ενδιαφέρον από το πρώτο, που να απαντήσουμε στις απορίες του κόσμου. Εντάξει. Υπάρχουμε, ναι. Αλλά υπάρχουν και να ακολουθούμε τους ιολόγους, τους επιδημιολόγους, ξέρουν κάτι παραπάνω. Ναι.
Ναι, αλλά επειδή υπάρχει πρόβλημα με θεωρίες της συνωμοσίας που κυκλοφορούν ευρέως ανάμεσα στο διαδίκτυο, εγώ για παράδειγμα σήμερα έρχομαι το πρωί να ξυπνώ και το λαιμό μου, έπαθα τα όλα εγώ, καραντίνα, έγκαυμα, πονώ το λαιμό μου. Άμα σου διαβάσω πόσα μηνύματα πήρα στο Messenger χαζά, να σου πω ένα παράδειγμα. Πριν λίγες ημέρες έστειλε με ένα βιντεάκι κάποιος. Εντάξει, έρχονται συνέχεια σοριδόντα μηνύματα στο Messenger. Εγώ τα δω μήνυμα που είναι προώθηση, προώθηση, δεν το ανοίγω καν. Εντάξει, γιατί θεωρώ ότι μου το έστειλε εμένα να το βίντεο του άλλου, όπω επάντησε προώθηση σε όλου του φίλου. Στέλνει το ένα στον οποίο ήξερα το. Ο οποίο ω άνθρωπο πήγε στο πανεπιστήμιο. Και ο οποίο ω άνθρωπο εργάζεται κάπου παρεμφερό με τον τομέα τη υγεία. Και ανοίγω το βίντεο. Και ήταν ένα βίντεο που είχε αποσπάσματα από ομιλίες του Τραμπ, οι οποίες ήταν πριν ένα μήνα, που μιλούσε ο Τραμπ για τον κορονοϊό λέγοντας πράγματα, τις χαζομάρες που έλεγε ο Τραμπ στις αρχές, και έλεγε ξυπνήστε Έλληνες, κάνουν την καραντίνα επίτηδες για να μας καταστρέψουν, να μας μπει την οικονομία μας και ο Τραμπ δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα και ο Τραμπ θα σπάσει την καραντίνα και θα... Και μετά από δύο μέρες, στέλνω το πίσω και λέω του, είσαι σοβαρός, τον πράγμα μου έστειλες, κόφκιο νου σου τι μου έστειλες. Μετά θωρώ, άμα το είδα όλον, είδα ότι στο τέλος είχε κάτι ψαλμωδίες, είχε κάτι εικόνες εκκλησιαστικές, και είδωσε θρήσκος, προφανώς στείλαν το κάποιοι φίλοι του θρήσκη και λέει, άμα το στέλνει ο θρήσκος, σημαίνει κάτι έννοι, και χωρίς να ανοίξει προθάτω. Λοιπόν, άλλο πράγμα είναι η θρησκεία, άλλο πράγμα είναι η επιστήμη. Τι νόμο μας λέει κάποιος που παπαστή εκκλησιάς, είπε γέροντας σε ένα μοναστήρι, είπε μοναχός, είπε θρησκόπληκτος, είπε φαντασιόπληκτος. Όποιος μας λέει κάτι που δεν είναι η δουλειά του, δεν σημαίνει ότι ισχύει. Και μην το καταπίνουμε να χωνεύτα, και εμάς ήταν. Και για να δεις, εγώ συχαίνω με τις ειδήσεις, δεν τις μπορώ, αλλά εκείνη τη νύχτα έρθει ο γιος μου δαμέ, ο οποίος είναι 3 χρόνια πιο μικρός που σαν άλλα ζάος, έρθει ο γιος μου θέλει να το ειδήσεις. Δεν του έχεις εσύ πρόβλημα, σου χτύπησε και σε ένα κορονοϊός κατά κέφαλα. Βάζει τις ειδήσεις και δείχνει το Τραμπ να κάνει, πότε ήταν προχτές, να κάνει μια δήλωση που να λέει: οι επόμενες 2 εβδομάδες θα είναι πολύ σκληρές, θα είναι πολύ αιματηρές. Σας προετοιμάζω, λέει στους Αμερικάνους, ότι θα έχετε 200 με 300 χιλιάδες, θα έχουμε 200 με 300 χιλιάδες θανάτους. Αλλά αυτό το θεωρώ επιτυχία, γιατί αν δεν παίρναμε τα μέτρα, θα είχαμε 500.000 κλπ. Ο ίδιος δηλαδή ο Τραμπ, το οποίο πιάσαν το βιντεάκι του πριν 10 μέρες, έβαλαν υπότιτλους και σταυρούς, σημαίες ελληνικές και όλα. Παιδιά, συμμαζευτείτε, γιατί οποιασδήποτε τέτοιες απόψεις οι οποίες μας παραπληροφορούν και μας κάνουν να είμαστε κορονοηλήθοι, COVID-ιότς, είδες το βίντεο, είδες COVID-ιότς. Ναι, εμένα είπαμε ότι είμαι αυτοκρατορηλήθεια μετά που είπα ότι υπάρχουν κορονοηλήθοι. Έχω να πω ότι κάτι καλό που είδα από τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολη και αξίζει να το αναφέρουμε, είναι ότι η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης είπε προς το ποιμνιό της ότι το Σάββατο φτιάχτηκε για τον άνθρωπο, και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Οπότε είναι καλό να κάτσουμε σπίτι μας και να κρατήσουμε την πίστη μας. Πολύ ωραίο τούτο. Για τούτη τη στιγμή, λοιπόν, και δεν πειράζει. Όταν τα πράγματα γίνουν καλύτερα, μπορεί ο κόσμος να ξαναπάει στις εκκλησίες. Δηλαδή, οι εκκλησίες φτιάχτηκαν για να εξυπηρετούν τους πιστούς, και όχι οι πιστοί για να εξυπηρετούν τις εκκλησίες. Πολύ ωραίο. Και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής έβγαλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα, και πολύ νωρίς, δηλαδή πριν ένα μήνα. Λοιπόν, Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ για τη γνωριμία. Χάρηκα που γνώρισα μια επιστήμονα που μελετά την ουσία του είναι. Και θα σε ξαναχρησιμοποιήσουμε. Είσαι, θα ξανάρθεις ή να ξανασυζητήσουμε, γιατί άρεσε μου. Σε να άρεσε σου. Ναι, έτσι εγώ χάρηκα. Προσπαθώ να λύνω τις απορίες που μπορώ να λύνω. Να δεις πόσο θα σου αρέσει στα σχόλια, που θα δεις πόσο διάδραση και επικοινωνία με τον κόσμο θα έχεις ως επιστήμονα μέσα από τα σχόλια. Ό,τι έχεις μπορώ... το βαριάζει στο YouTube για να σχολιάζεσαι, ναι? Νομίζω ναι. Υποψήφια διδάκτω. Η Ιωάννα Στεφανή. Τι κάτι ήταν να πει και εσύ διέκοψα? Ναι, έχω να πω ότι ό,τι μπορώ να λύσω, ό,τι εμπίπτει στο δικό μου γνωστικό πεδίο, θα προσπαθήσω να το λύσω. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πολλοί επιστήμονες έξω που μπορούμε να τους ψάξουμε και να συμβουλευτούμε, παρά να συμβουλευόμαστε την κάθε οποιαδήποτε σελίδα που μας λέει «διαδώστε το πριν το κατεβάσουν». Διαδώστε κιόλας, γράφουν το και ορθόγραφα κυρίως. Πονούν τα μάτια μου, αλλά τέλος πάντων. Άλιστα. Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Είστε καλά και θα τα πούμε σύντομα.